Πλησιάζει η τελική νίκη για το Συριακό στρατό, είπε ο πρόεδρος Άσαντ σε τηλεοπτικό διάγγελμά του. Ο πρόεδρος της Συρίας, Μπασάρ αλ-Άσαντ, είπε σε τηλεοπτικό διάγγελμά του σήμερα ότι ο Συριακός Αραβικός στρατός θα συνεχίσει την επίθεσή του στο βορειοδυτικό τμήμα της χώρας. Στόχος είναι η απελευθέρωση του τελευταίου μεγάλου προπυργίου των φανατικών που υποστηρίζει η αναθεωρητική δύναμη μετά την απελευθέρωση από το Συριακό στρατό χθες αρκετών πόλεων και περιοχών στα περίχωρα του Χαλεπίου. Αυτό είναι ένα πρελούδιο για την τελική ήττα τους αργά ή γρήγορα. Η μάχη για την απελευθέρωση των επαρχιών Χαλεπίου και Ιντλίμ συνεχίζεται ανεξάρτητα από τους αλλαγμούς από το Βορρά, ανέφερε ο πρόεδρος Άσαντ για τις απειλές που έχει εκτοξεύσει επανειλημμένως η Άγκυρα ενάντια στη Συρία και το Συριακό στρατό. Η μάχη συνεχίζεται για την απελευθέρωση όλης της Συριακής επικράτειας, την εξάλληψη της τρομοκρατίας και την εδραίωση της σταθερότητας. Ο στρατός ανέκτησε χθες, όπως σας ενημερώσαμε από αυτό το κανάλι, αρκετές πόλεις και περιοχές στα βόρεια και βορειοδυτικά του Χαλεπίου. Γνωρίζουμε ότι αυτή η απελευθέρωση δεν σημαίνει το τέλος του πολέμου, το τέλος της τρομοκρατίας ή την παράδοση των εχθρών, αλλά σημαίνει ότι τους πατήσαμε εντός εισαγωγικών εν ώψη της τελικής νίκης, είπε ο πρόεδρος Άσαντ. Εμείς εδώ από αυτό το κανάλι είχαμε πει από την έναρξη της κεραυνοβόλου προέλασης των Συριακών δυνάμεων για την αποκατάσταση των εθνικών συνόρων της φύλης Συρίας ότι ο πρόεδρος Άσαντ έχει αποδειχθεί ιδιαίτερα δυναμικός και ανθεκτικός στα χρόνια του πολέμου. Είπαμε επίσης και όπως φαίνεται μέχρι στιγμής επιβεβαιωνόμαστε ότι δεν θα κάνει πίσω στις απειλές της αναθεωρητικής δύναμης.